με την παρουσίαση του έργου The Chef's Tragedy, η τραγωδία της καρέκλας, από το χοροθέατρο Λιδία Λίθος της Φένιας Κοσπόρου. Είναι πολύ μεγάλη χαρά πραγματικά απόψε που η Φένια Κοσπόρου δίνει το παρόν εδώ στα πλαίσια της Αγγλικής Μέτρησης στην Ορική Πραγματική του Πειραιά, με το χρονοδραματικό αυτό έργο, μάλιστα με την ανάπτυξη της αρχικής της ιδέας και το έργο παρουσιαστεί στο εξωτερικό σε πολύ σημαντικά θεατρικά και γενικά καλλιτεχνικά δρόμενα που έχουν διαδοθεί, τόσο στην Πορτογαλία, ιδιαίτερα στην Βενετία, που στη μεγάλη επιτυχία σε ένα παλάτσο της Βενετίας παρουσιάστηκε και παρουσιάστηκε με την προσθήκη δύο ποιημάτων αφιερωμένα στη Μαρία Κάλλας και στη σήμερα την αποθήκη του Ροδόπη στο Αγωστόλι πριν από τρία χρόνια. Η Φένια Αποστόλου είναι χορογράφος, χορεύτρια, σκηνοθέτης και ηθοποιός. Έχει διαδραστεί σε όλους τους τομείς με συμμετοχές σε μεγάλα φεστιβάλ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και η Σίλια Καρφοπούλου επίσης είναι συνεργάτη της 10 χρόνια στο χορθέατρο Λιδία Λίθος και οι δύο έχουν σπουδάσει χορό στην κρατική σχολή ορχιστικής τέχνης με πολλούς επένδυσης και διακρίσεις και έχουν μια καριέρα σημαντική στα σύγχρονα πράγματα και τα δεδομένα της χώρας μας και την προβάλλουν με τον τρόπο τους παντού. Η ιδέα της Φένιας βασίζεται στην απώλεια, στην ερωτική απώλεια συγκεκριμένα, εμπνεύστηκε από την μεγάλη λίγα της όπερας, που όλοι την αγαπάμε και την ακούμε, και την ακούμε πάντοτε βέβαια, γιατί είναι μια μορφή διαχρονική και του ελληνισμού, αλλά και της όπερας σημαντικότητα μορφή, τη Μαρία Κάλλας, την εποχή πλέον μόνη της αναζητά το μεγάλο ξέρετε, που όλοι ξέρετε, γνωρίζετε πώς ήταν, και απομονωμένη στο διαδέσμα της στο Παρίσι ζει την κατάσταση αυτή της πλήρους μοναξιάς. Βέβαια, εδώ μιλάμε για ένα έργο τέχνης, δεν θα δείτε ούτε την Κάλλας, ούτε θα γίνουν παραστατικές, ας πούμε, αναφορές στα ιστορικά γεγονότα που είναι την αφορμή που εκπαιδεύστηκε η Φένια το συγκεκριμένο χορόδραμα και με το δικό της τι ανέπτυξε αυτή τη σχέση της απώλειας με τον τολμηρό τρόπο βέβαια που τη διακρίνει και τον οποίο θα μας χαρίσει απόψε. Φένια Αποστόλου και Σίλια Καρφοπούλου σας περιμένουμε.
Ανάβησε όλα τα παιδιά στο άδειο σπίτι με θέα το παράθυρο τη γνώριμη άδεια. Κράτησες μόνο τη φωνή της πρημαντόνας, ως μη της κάθαρας που μαραίνει πόθος, δροσιά του σκότους που ανάβει κάρβουνα, τριγμός του εαυτού σου που τρέμει τους ανθρώπους, που αναμένει το άνοιγμα σε θρόνο προσμονής. Δόξα στις ασταλμένες μνήμες εξωστρακίζουν το παρόν, η ψυχή σου εταίρα φυσική σβήνησε κάθε παράσταση εν μέσω μουσικής και χειροκροτημάτων. Ανέβηκε η στάθμη του κινδύνου. Έκτακτη εκπομπή του SOS. Τον έρωτα.